Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του COS TV, Τετάρτη 3 Απριλίου σήμερα και πάμε να δούμε τους σημαντικότερους τίτλους επικαιρότητας. Δείτε σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων του COS TV. Σημαντική κατάκτηση της ΔΕΙΑΚ, η άμεση ένταξη στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 δύο νέων έργων ίδρυυσης. Η νέα στάση ΚΤΕΛ έξω από το ΚΙΤ στο Πηλί με στόχο την αποσυμφόρηση στο κέντρο του χωριού. Βουνό τα σκουπίδια στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στο Πηλί. Συγκινητική η ενημερωτική βιωματική παρουσίαση του φάσματος του αυτισμού στο Σβουρένιο ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Πλημμύρισε παιδικά χαμόγελα η Δημοτική Βιβλιοθήκη ΚΟ στην ανοιχτή εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου. Στα μπλε φωταγωγήθηκε το Δημαρχείο της ΚΟ με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον αυτισμό. Διανομή τροφίμων και δείπνο ιφτάρ από το Βακούφ ΚΟ ενώ ψηρά μαζανιού. Ενημέρωση του περίοδου της κοινότητας Ασφενδιού για την αποκομιδή αντικειμένων. Εντυπωσιακή νίκη της Δόξας Καρδάμενας στο Κοσκινού κόντρα στον Διγενή. Νίκη Γοήτρου πέτυχε ο Πανιόνιος Λέρου που επικράτησε τη ΣΑΕ δικαίου στο Πηλί. Την ένταξη στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 δύο νέων έργων ίδρυυσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού της ΚΟ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Πρόκειται για τα έργα κατασκευή δεξαμενής ίδρυυσης στην Καρδάμενα της ΚΟ και αντικατάσταση δικτύου διανομής νερού πόλης ΚΟ, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Τα δύο έργα εντάσσονται στην προτεραιότητα αηφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Για τη σημαντική αυτή εξέλιξη, όπως και για την αγαστή συνεργασία μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στο COS TV ο Δήμαρχος ΚΟ Θεοδόσης Νικηταράς, ενώ για τις τεχνικές λεπτομέρειες των δύο έργων ίδρυυσης και για τη στρατηγική απορρόφηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μίλησαν ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ Κώστας Ζαχαρός και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κώστας Χόνδρος. Πραγματικά δεν πρόκειται μόνο για μία μικρή νίκη, για μία μικρή κατάκτηση, γιατί εάν αθροίσεις τις μικρές νίκες που καταγάγουμε αυτή την περίοδο, θα διαπιστώσετε κι εσείς, όπως διαπιστώνουν και οι συμπολίτες μας, ότι όλα αυτά αφορούν την επίτευξη ενός πολύ μεγάλου στόχου, πολλές μικρές νίκες για την κατάκτηση του μεγάλου στόχου, που έχει να κάνει και με την ποιότητα του νερού, αλλά και την επάρκειά του, σε όλο το νησί. Είναι μία μάχη που δίνουμε από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μας από το 2019, που έχει ήδη παράξει ορατά αποτελέσματα και θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος γι' αυτό. Ιδιαίτερα υπερήφανος για τα στελέχη της ΔΕΙΑΚ. Ιδιαίτερα υπερήφανος για τα επιστημονικά στελέχη, για την διοίκηση της ΔΕΙΑΚ. Και ξέρετε, εδώ η διοίκηση έχει και μία συνέχεια από την προηγούμενη περίοδο, είναι ο ίδιος πρόεδρος. Ο ίδιος Αντιπρόεδρος είναι μια συνεργασία η οποία έχει παράξει ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και για αυτό που συζητούμε σήμερα θέλω να πω το εξής. Πλην της πολιτικής στόχευσης που βάλαμε για να επιλύσουμε ένα ζήτημα που εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες και το ανέφερα πριν, επάρκεια αλλά και ποιότητα, προτάξαμε την εμπλοκή της ΔΕΙΑΚ με ίδιους πόρους από ένα ταμείο πραγματικά περιορισμένο εν μέσω της οικονομικής κρίσης, χωρίς να περιμένουμε ενδεχομένως χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μας ανακούφιζαν σε αυτόν τον σχεδιασμό και σε αυτή την προσπάθεια. Έτσι λοιπόν, ως ένα παράδειγμα, θα φέρω την δεξαμενή της Καρδάμενας. Μία δεξαμενή η οποία σε χωρητικότητα είναι 2,5 φορές περισσότερη από αυτήν που ήδη υφίσταται. Δύο πράγματα λοιπόν έρχεται να επιλύσει αυτό, που κατασκευάστηκε με ίδιους πόρους. Το ένα αφορά στην επάρκεια του νερού και το δεύτερο στην επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος που έχει να κάνει με το γεγονός ότι υψομετρικά η δεξαμενή δεν εξυπηρετούσε τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις που ήταν στον πρώτο όροφο, για παράδειγμα. Και το οποίο ουσιαστικά ήταν ένας εφιάλτης κάθε καλοκαίρι. Πήραμε μία πρωτοβουλία και είπαμε θα το κάνουμε με ίδιους πόρους. Παράλληλα όμως ξεκινήσαμε την διαδικασία της αναζήτησης χρηματοδοτικών εργαλείων. Σήμερα λοιπόν είμαστε στην ευχάριστη θέση και αυτό είναι έρχεται ως αποτέλεσμα μιας άριστης συνεργασίας που έχουμε με την περιφέρεια, όπου τεκμηριωμένα και ο Δήμος της ΚΟ, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και η ΔΕΙΑΚ υποβάλλουν προτάσεις και μια περιφέρεια η οποία συνεργαζόμενη ανταποδίδει αυτή την πολύ καλή συνεργασία με την ένταξη στο ΕΣΠΑ. Αυτά τα λεφτά λοιπόν που καταρχήν δώσαμε εμείς, ουσιαστικά τώρα θα επιστρέψουν στο ταμείο μας. Το δεύτερο που θα σας μιλήσει τεχνικά και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό του δικτύου,
Η αντικατάσταση των αμυαντοσωλήνων σε νευραλγικά σημεία της πόλης στην προκειμένη περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι υλοποιούμε ένα φιλόδοξο σχέδιο, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο ξετυλίγεται μέρα τη μέρα και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή όταν πραγματικά άλλες ΔΕΙΑ έχουν σημαντικά προβλήματα να επιλύσουν, εμείς ακολουθούμε το δρόμο της ανάπτυξης, το δρόμο της δημιουργίας και θεωρώ ότι όλα αυτά που κάνουμε τα τελευταία χρόνια αποτελούν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενναίες και αποτελούν ουσιαστικά παρακαταθήκη και για το μέλλον και για την επάρχεια των υποδομών του νησιού μας. Και μου δίνεται μια φορά ακόμα ευκαιρία να ευχαριστήσω και την διοίκηση και τα υπόλοιπα μέλη βέβαια που δεν είναι εδώ, αλλά και το επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό της ΔΕΙΑΚΑ, γιατί να ξέρετε ότι πάντα πίσω από τις επιτυχίες κρύβονται άνθρωποι. Ευχάριστη εξέλιξη για την υπηρεσία της ΔΕΙΑΚΟ. Δύο έργα, όπου το ένα εξελίσσεται ήδη με ιδίους σπόρους στην περιοχή της Καρδάμενας, η Νέα Δεξαμενή, και το άλλο στην περιοχή της Κόπου Πάει, είναι η διαδικασία της δημοπράτησης. Βρίσκουν χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω της περιφέρειας του ΙΟΥ και του ΕΣΠΑ 2127, ώστε να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν. Μιλάμε για έργα του 1.400.000 ευρώ, είναι μεγάλα τα ποσά. Εξοικονομούμε από το έργο της Καρδάμενας τα χρήματα που έχουμε δαπανίσει με ιδίους πόρους, όπου θα επιστραφούν μέσω της περιφέρειας Αιγαίου στο Ταμείο της ΔΕΙΑ, και το άλλο παίρνει το δρόμο της δημοπράτησης. Σημαντικά τα έργα τα γνωρίζουν οι πολίτες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις συγκεκριμένες περιοχές. Δεξαμενή, μίλησε ο Δήμαρχος πριν το τι θα επιλύσει. Τεχνικά ήταν άρτιος και έκανε την ανάλυση του. Δύο δίκτυα κεντρικά στην πόλη της ΚΟ, της Οδού Μανιλαράκης, Οδού Εθνικής Αντιστάσεως. Όπως γνωρίζετε και εσείς, τα έχετε δει, επανελειμμένες ζημιές και θράψεις, και το υλικό όπου κατασκευάστηκαν το 1980 περίπου είναι αμυαντοσωλήνας και για την υγιεινή του κόσμου. Από εκεί και πέρα, εκεί που θέλω να σταθώ εγώ, γιατί τα τεχνικά θα τα δούμε και όταν εξελίσσονται τα έργα, να τα αναλύσουμε και άλλες φορές, είναι ότι το προσωπικό της ΔΕΙΑΚ είναι έτοιμο. Ό,τι χρηματοδοτικό εργαλείο ανοίγει, έχει έτοιμες τις μελέτες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν περιμένουμε να ανοίξει το πρόγραμμα, να δούμε πού κινείται και εκείνη τη στιγμή κάνουμε τη μελέτη, γιατί προφανώς δεν προλαβαίνεις. Χρηματοδοτικά εργαλεία ανοίγουν προσκλήσεις 30 ημερών. Δηλαδή, θα ανοίξει μια πρόσκληση 30 ημερών, πρέπει να είσαι ήδη έτοιμος για να ενταχθείς. Ήδη η ΔΕΙΑΚ έχει έτοιμες μελέτες. Έχω τονίσει και άλλες φορές ότι παράγει μελέτες η ΔΕΙΑΚ και αναμένουμε άλλες, αυτές που μπορούμε να υλοποιήσουμε με ιδίους πόρους, τις υλοποιούμε, και άλλα έργα όπου είναι της τάξης 1,5, 2, 3, 5 εκατομμύρια ευρώ, περιμένουμε χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να τα εντάξουμε. Αλλά είμαστε έτοιμοι. Σε αυτό θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο συνολικά στο προσωπικό της ΔΕΙΑΚ, όπου δεν είναι στάσιμο, συνέχεια μελετάει, έχουμε έτοιμες μελέτες για έργα, εξελίσσεται. Και είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας αυτός, ώστε να έχεις αυτές τις εντάξεις. Από εκεί και πέρα, άμεσα όταν άνοιξε η πρόσκληση για το ΕΣΠΑ 2127 την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, η αξιολόγηση πάρα πολύ γρήγορη. Είναι από ότι στα τόσα χρόνια που είμαι στη ΔΕΙΑ, η αξιολόγηση μέσα σε 20-25 μέρες ώστε να ενταχθεί το έργο είναι ένα που παίζει μεγάλο ρόλο για το έργο και για τους πολίτες. Ένας πάρα πολύ γρήγορος χρόνος της ένταξης και προχωράμε. Κλείνοντας, επειδή αναφερθήκατε και στην Δεξαμενή της Καρδάμενας και έχουμε μπροστά μας την τουριστική σεζόν, το έργο ήδη εξελίσσεται. Γνωρίζετε πότε θα έχει ολοκληρωθεί, αν γνωρίζουμε την αποπεράτωση του έργου? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Δεξαμενή βρίσκεται γύρω στο 60% της κατασκευής της. Υπολογίζουμε 2,5 με 3 μήνες ώστε να έχει τελειώσει το έργο. Η διοίκηση, όπως τόνισε ο Δήμαρχος και τον ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια, είναι συνεχιζόμενη. Δηλαδή, παρέμεινα εγώ στη θέση του Προέδρου και ο Κώστας ο Χόνδρος, αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, όπου τώρα, μετά το διπλό ρόλο που έχει, γιατί έχει αναλάβει και τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του Δήμου ως αντιδήμαρχος χρηματοδοτούμενων, είναι μια. Η συνεργασία μας έχει έρθει πιο κοντά. Και καταλαβαίνετε ότι ο Κώστας από την πλευρά του γενικώς ψάχνει όλες τις χρηματοδοτήσεις. Έχουμε ήδη ακόμα 8 εκατομμύρια έργα έτοιμα σε μελέτες, όπου δεν μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή την πρόσκληση γιατί ήταν συγκεκριμένη για την ίδρυυση. Έχουμε αποχέτευσης, έχουμε και άλλα ίδρυυση, αλλά δεν ήταν στον τομέα αυτό της πρόσκλησης όπου βγήκε, δεν μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτά. Και ο Κώστας ήδη έχει ξεκινήσει τη διαδικασία ώστε να μπορέσουμε
είτε από το Υπουργείο Υποδομών, είτε από το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί έχουμε κάποιες ενδείξεις το τι θα ανοίξει και πού θα κινηθούν οι προσκλήσεις, ώστε να είμαστε έτοιμοι να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να ενταχθούν και αυτά τα έργα. Οπότε σημαντικός ο ρόλος και βοηθάει πάρα πολύ και εμένα ότι ο Κώστας είναι σε ένα κέριο πόστο του Αντιδημάρχου Επιδοτούμενων και υπάρχει αυτή η στενή διαδικασία, γιατί όπως είπα είναι και αντιπρόεδρος στην υπηρεσία της ΔΕΙΑ. Ασφαλώς είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Πρώτα απ' όλα αφορά δύο έργα, όπως είπε και ο Δήμαρχος πριν και ο Πρόεδρος, δύο έργα ζωής και για την Καρδάμενα και για την πόλη της ΚΟ. Και όλο αυτό εντάσσεται σε έναν προγραμματισμό που έχει κάνει η ΔΕΙΑΚ τα τελευταία χρόνια για να μπορέσει να δρομολογήσει λύσεις στα τεράστια προβλήματα που αντιμετώπιζε στο παρελθόν ο τόπος μας και συνεχίζει να αντιμετωπίζει. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως τόνισε και ο Πρόεδρος, έχουν ήδη εκπονηθεί μελέτες αρκετών εκατομμυρίων ευρώ για να δώσουμε λύσεις και στα υπόλοιπα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας και προσπαθούμε να βρούμε τις συνέργειες, τις αναγκαίες είτε με την κεντρική κυβέρνηση, κυρίως όμως και με την περιφέρεια, για να όλες αυτές οι μελέτες και τα έργα, που είναι σπουδαία έργα για την ΚΟ και για τους ΚΟΟΥς δημότες και τις ΚΟΕΣ, να μπορέσουν να ενταχθούν σε χρηματοδοτούμενα εργαλεία. Αντιλαμβάνεστε ότι τα μεγέθη είναι μεγάλα, όπως ας πούμε αυτά τα ανακοινώσεις χθεσινές, μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο σχεδόν, και πρέπει να έχουμε την συνδρομή του άλλου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή της κεντρικής εξουσίας. Έρχομαι εδώ να τονίσω το εξής, ότι με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποδεικνύεται και πάλι τόσο η περιφέρεια όσο και ο ίδιος ο περιφερειάρχης μας, ο Γιώργος Χατζημάρκος, τον οποίο εγώ οφείλω να ευχαριστήσω και δημόσια, όχι μόνο για την ένταξη αυτή και για τις υπόλοιπες εντάξεις που έχουμε πετύχει ως Δήμος στα προγράμματα της περιφέρειας, αλλά και για το γεγονός ότι στέκεται στα προβλήματα τόσο της ΔΕΙΑΚ όσο και του Δήμου, στα προβλήματα δηλαδή που αντιμετωπίζει το νησί μας, και συνεργεί μαζί μας για να οι λύσεις που προτείνονται να ευοδοθούν, να πραγματοποιηθούν το ταχύτερο δυνατό και έτσι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής. Διότι ουσιαστικά αυτό το αντικείμενο, ο στόχος, εκεί που αναφερόμαστε όλοι, είναι στους δημότες μας, είναι στους ανθρώπους που ζουν είτε επισκέφτονται αυτό το νησί, να έχουν όσο το δυνατό καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Στον στρατηγικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής είναι η άντληση πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα και από προγράμματα ΕΣΠΑ και νομίζω ότι εσείς έχετε κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση με μια υλοποίηση προγραμμάτων που ήδη απορροφώνται και από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αλλά και από την κεντρική διοίκηση. Ποια είναι η συνέχεια και αν μπορείτε να μας ανακοινώσετε αν υπάρχουν και άλλες χρηματοδοτήσεις που το επόμενο χρονικό διάστημα σε άλλο είδους έργα και όχι μόνο της ΔΕΙΑΚ ενδεχομένως να έχουμε ανακοινώσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Step by step, που λέμε στα σφαιριού. Σιγά σιγά και όλα αυτά θα ανακοινωθούν όταν είναι η ώρα τους να ανακοινωθούν. Το να βγάλουμε ειδήσεις, ξέρετε, είναι ενδιαφέρον για εσάς στο δικό σας επάγγελμα, αλλά μια συνετή πολιτική διαχείριση πρώτα έχει το αποτέλεσμα και μετά το ανακοινώνει στον κόσμο, όπως πράξαμε και στο έργα της ΔΕΙΑΚ. Άρα λοιπόν, όταν έρθει, και να είστε σίγουροι για αυτό ότι θα έρθει η ώρα, όταν έρθει η ώρα να μιλήσουμε για τις νέες εντάξεις, για πράγματα σπουδαία για τον τόπο και πάλι, θα είμαστε εδώ, θα τα ανακοινώσουμε στους κόους, γιατί οι κόοι είναι αυτοί που πρέπει να χαίρονται. Παρέλειψα πριν, γιατί οφείλω να το κάνω, το έκανε ο Δήμαρχος, το έκανε και ο Πρόεδρος, να ευχαριστήσω και εγώ τα στελέχη της ΔΕΙΑΚ για τον λόγο ότι καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε και όχι μόνο γι' αυτό και του Δήμου ασφαλώς, αλλά γιατί μπορούν και είναι ένα βήμα μπροστά. Δηλαδή έχουν έτοιμες μελέτες και μπορούμε και εντάσσουμε. Αν οι μελέτες και όλη η προεργασία δεν είχε υλοποιηθεί, η δική μας δουλειά θα ήταν περιορισμένη και δεν θα είχε αποτέλεσμα σε οποιοδήποτε έργο, είτε της ΔΕΙΑΚ είτε του Δήμου. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που τα στελέχη του Δήμου της ΚΟ και της ΔΕΙΑΚ μπορούν και είναι μπροστά από το σημείο που θα ανέμενε κανείς, δηλαδή μπορούν και είναι έτοιμα όλα τα στοιχεία, όλοι οι φακέλοι, για να μπορώ εγώ και οποιοδήποτε από την πολιτική διοίκηση να χτυπήσει τις πόρτες για να βρει χρηματοδότηση, αντιλαμβάνεστε ότι ο ρόλος και τα εύσημα αρμόζουν πρώτα και κύρια σε εκείνους. Η μερίδα με θέμα ναυταθλητισμός και τουρισμός διοργανώνει ο Ναυτικός Όμιλος ΚΟ το Σάββατο 6 Απριλίου στις 18:30 μετά μεσημβρίας στη συνεδριακή αίθουσα του κτήματος Ακράνη στην ΚΟ. Η ημερίδα στόχο έχει να ενημερώσει, να εμπνεύσει και να παροτρύνει όλους τους συμμετέχοντες να ενώσουν δυνάμεις και να δώσουν βάση στην καλλιέργεια του ναυταθλητισμού και στον ναυταθλητικό τουρισμό σαν μέσο ανάπτυξης και όθησης του εναλλακτικού τουρισμού στο νησί μας. Προσκεκλημένη στην εκδήλωση αυτή είναι η
Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, υφυπουργοί και βουλευτές Δωδεκανήσων, η τοπική αυτοδιοίκηση της ΚΟ, η τοπική αυτοδιοίκηση των γειτονικών νησιών μας, το βιομηχανικό επιμελητήριο, η Μαρίνα της ΚΟ, επιχειρηματίες της εστίασης και του τουρισμού, πράκτορες, ξενοδόχοι, ναυταθλητικά σωματεία και επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον θαλάσσιο τουρισμό. Νέα στάση ΚΤΕΛ τοποθετήθηκε έξω από το ΚΙΤ στο Πυλί με στόχο την αποσυμφόρηση στο κέντρο του χωριού μετά από αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Η πρωτοβουλία έγινε σε συνεργασία της κοινότητας Πυλίου με την έπαρχο Κόνη Σύρου και τη διοίκηση του ΚΤΕΛ ΑΕ με στόχο να μην υπάρχει συσσόρευση της ώρας αιχμής στην κεντρική στάση Αγίου Γεωργίου, γεγονός που δημιούργησε πολλά προβλήματα στους κατοίκους. Στο σημερινό πρώτο δρομολόγιο βρέθηκε η έπαρχος κυρία Σβήνου με τον πρόεδρο της κοινότητας κύριο Χατζησεβαστό, οι οποίοι αναφέρθηκαν όχι μόνο για τη συγκεκριμένη συνέργεια, αλλά και στο βουνό από σκουπίδια έξω από το ΚΙΤ στο Πυλί. Όλα ξεκινούν από τους πολίτες που ζουν εδώ πέρα στο χωριό στο Πυλί, όπου μας ενημέρωσαν, γιατί πραγματικά το χωριό είναι αρκετά επιβαρημένο έτσι, με τη λειτουργία του κέντρου, οπότε ενημερωθήκαμε ότι κάθε μέρα υπάρχει μεγάλη συσσόρευση ανθρώπων στο κέντρο του χωριού, όπου επιθυμούν να κατέβουν στο κέντρο της πόλης της ΚΟ. Και όλοι λοιπόν χρησιμοποιούσαν τη στάση που βρίσκεται έξω από την εκκλησία του Άγιο Γιώργη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πολύ μεγάλο συνωστισμός κόσμου. Και έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να μετακινήσουμε, να κάνουμε ένα νέο δρομολόγιο, ένα δρομολόγιο το οποίο θα συνδέει απευθείας το hot spot με το κέντρο, προκειμένου αφενός να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι και να μην αναγκάζονται να περπατούν μέχρι το κέντρο του Πυλίου προκειμένου να κάνουν τη μετάβασή τους, αφετέρου να αποσυμφορηθεί το χωριό του Πυλίου. Εδώ σε αυτό το κομμάτι είναι κάτι που το δουλεύουμε κοντά στο μήνα, γιατί είναι και οι διαδικασίες αρκετά χρονοβόρες, και θέλω να ευχαριστήσω για την άριστη συνεργασία που είχαμε τον πρόεδρο της κοινότητας Πυλίου, τον Νεκτάριο, ο οποίος έτρεξε, έκανε και πράγματα πέραν των δικών του αρμοδιοτήτων, προκειμένου να ταχύτατα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να επιτευχθεί αυτή η απόφαση. Είναι μια απόφαση η οποία έρχεται από το επαρχείο. Σε συνεργασία συνεργαστήκαμε με τον Αρισίδη τον Μαραγκό, είχαμε άρη συνεργασία για την μετακίνηση του ΚΤΕΛ, και με τον διοικητή του ΚΙΤ, τον Γιάννη το Φραγκούλη. Από σήμερα ξεκινούν τα συγκεκριμένα δρομολόγια? Από σήμερα, όμως εδώ θέλω να πω και το εξής, ότι τα δρομολόγια θα είναι τα δύο βασικά, των 10.30 και των 1.30, που θα ξεκινήσουν από το ΚΙΤ για το κέντρο της πόλης. Και από το κέντρο του Πυλίου θα περνάει το δρομολόγιο 7.30 και 1.30. Το δρομολόγιο των 10.30, το οποίο ήταν αυτό που είχε και τη μεγαλύτερη συμφόρηση, για ένα μικρό χρονικό διάστημα της τάξης των 2 μηνών, και μέχρι να μάθει ο κόσμος που μένει στο ΚΙΤ ότι εδώ αυτή είναι η στάση που πρέπει να χρησιμοποιεί και όχι στο κέντρο, στο Πυλί. Γι' αυτό το λόγο των 10.30 το δρομολόγιο από τον Άγιο Γιώργη δεν θα υλοποιείται, δεν θα πραγματοποιείται για ένα δίμηνο, και εκεί θέλω να ζητήσω και την υποστήριξη του κόσμου και την υπομονή του κόσμου μέχρι πια να μάθουμε τις διαδικασίες και να επανέρχουμε. Γιατί χρειάζεται ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να μάθει ο κόσμος να μπει στη ρουτίνα ότι η στάση που χρησιμοποιεί είναι αυτή ακριβώς έξω από την είσοδο του ΚΙΤ. Πρόεδρε, με την συνεργασία της επάρχου αλλά και με το ΚΤΕΛ θα αποσυμφορηθεί το χωριό ή δίνει μια λύση αυτό το συγκεκριμένο αίτημα που ήταν μάλλον αίτημα των κατοίκων? Καλημέρα για μένα. Δεν φαντάζεστε πόσο ανακούφιση θα υπάρχει στο χωριό. Διότι όποιος δεν ζει στο χωριό εδώ δεν μπορεί να καταλάβει το μέγεθος που υπάρχει το πρόβλημα. Εγώ δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, τα είπε η κυρία Επαρχός, και θέλω να την ευχαριστήσω έμπρακτα, γιατί είναι ένας τελειομανής άνθρωπος. Εγώ δεν τη γνωρίζω την κυρία Ντίνα, τώρα τη γνώρισα που μπήκα και εγώ στα κοινά. Θέλω να την ευχαριστήσω πάρα πολύ και πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά ακόμα, γιατί το Πυλί δεν τελειώνει με μια στάση. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, αλλά εμείς τα ζυμώνουμε αυτά σιγά σιγά και κάτι θα κάνουμε, κάτι παραπάνω, ό,τι χρειάζεται. Εδώ να συμπληρώσω στο πάρα πολλά προβλήματα. Όντως υπάρχουν πολλά προβλήματα. Τα βάζουμε κάτω ένα-ένα.
Και εδώ είμαστε άνθρωποι των λύσεων και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις. Έτσι, λίγο από τη μία κατεύθυνση, λίγο από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε μια άριστη συνεργασία. Εγώ θα σας έλεγα όμως τι στόχους. Κάνουμε με τα σκουπίδια, το οποίο εκτός από το ότι βρισκόμαστε εδώ στο όρος δικαίου, έχουμε και το όρος των σκουπιδιών εδώ. Εδώ διαπιστώνουμε μια κατάσταση η οποία είναι απαράδεκτη και καλούμε τους υπεύθυνους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μαζέψουν αυτό το χάλι άμεσα. Όχι απλά εστία μικροβίων. Εδώ είναι πολλά που πρέπει να γίνουν και δεν μπορεί άλλο ο κόσμος ούτε να κλείνει τα μάτια, Πρόεδρε, ούτε να κλείνει το σώμα. Φαντάζομαι ότι εσείς πρέπει να είστε ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται τα περισσότερα παράπονα, έτσι. Βεβαίως και δέχομαι τα παράπονα από τους πολίτες εδώ, γιατί σας είπα, όποιος ζει εδώ πέρα μόνο μπορεί να καταλάβει τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι πολλά. Όπως είναι τα σκουπίδια που πρέπει να μαζεύονται, τα σκουπίδια που ρίχνουν οι άνθρωποι κάτω και θέλω να μου εξηγήσει κάποιος ένα πρόβλημα που έχω εγώ. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι τους αναγκάζουν να πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν και ό,τι κονσέρβες ψωνίσουν πρέπει να τις αδειάσουν σε σακουλάκι σε διάφορα χωράφια μέσα και μετά να τις βάλουν σε σακουλάκι για να περάσουμε στη δομή. Αυτό μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος γιατί γίνεται. Γιατί ξεφτιλίζουμε έτσι αυτούς τους ανθρώπους. Εφόσον όλοι νοιάζονται για αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα. Γιατί τους ξεφτιλίζουμε έτσι και τους αφήνουμε να ανοίγουν τις κονσέρβες μέσα στους δρόμους με το αποτέλεσμα να πετάνε τα σκουπίδια κάτω, να τα αφήνουν και να φεύγουν. Εγώ αυτό το πρόβλημα έχω και πρέπει κάτι να γίνει και σε αυτό το θέμα. Γιατί δεν είναι 5 και 10 άτομα. Μιλάμε για 1.000, 1.500, 2.000 και 3.000. Συνδέσεις με 5 ελληνικά νησιά θα προσφέρει από τη νέα βάση της στο Liverpool η Jet2.com και Jet2 Holidays. Αυτό το καλοκαίρι, ειδικότερα από το αεροδρόμιο John Lennon του Liverpool, η εταιρεία θα προσφέρει συνδέσεις με την Κέρκυρα, το Ηράκλειο Κρήτης, με την ΚΟ μία φορά την εβδομάδα κάθε Παρασκευή, τη Ρόδο και τη Ζάκυνθο. Οι πρώτες πτήσεις των Jet2.com και Jet2 Holidays από το αεροδρόμιο του Liverpool, που αποτελεί την 11η βάση της στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξεκίνησαν στις 28 Μαρτίου. Αλλάζουμε κλίμα. Μία συγκινητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σβουρένιου ΚΔΑΠΜΕΑ. Μία ενημερωτική βιωματική παρουσίαση του φάσματος του αυτισμού προκειμένου να υιοθετηθούν καλές πρακτικές κοινωνικής αλληλεπίδρασης που συνάδουν με την κοινωνία του 21ου αιώνα. Με τη συγκεκριμένη δράση ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του διημέρου αφιερώματος στην ενημέρωση για τον αυτισμό με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την κρυφή αυτή αναπηρία. Εδώ και δύο μέρες έχει ξεκινήσει μια πολύ σημαντική καμπάνια για τα τοπικά δεδομένα, μια καμπάνια ευαισθητοποίησης, μια εκστρατεία σεβασμιότητα ευαισθητοποίησης της κοινωνίας. Ζώντας με τον αυτισμό, ενημερώνουμε για τον αυτισμό. Σκοπός δεν έχει σήμερα να μπούμε σε επιστημονικές αναλύσεις και ανάλυση της βαθύτερης ψυχοπαθολογίας αυτού του φαινομένου, αλλά να μάθουμε εσείς οι φορείς, οι διοικούντες στον τόπο, το τι είναι το φάσμα του αυτισμού. Γιατί ο αυτισμός είναι η αόρατη αναπηρία. Ο καθένας μας, είτε το γνωρίζει είτε δεν το γνωρίζει, μπορεί να είναι στο φάσμα. Οπότε λοιπόν εμείς πάμε να δημιουργήσουμε καλές πρακτικές που συνάδουν με την κοινωνία του 21ου αιώνα, πρακτικές που αναβαθμίζουν και το βιωτικό μας επίπεδο. Θέλω να σας βάλω λίγο στη φιλοσοφία των γονιών. Από τη μεριά τη δική τους, από τη στιγμή που μαθαίνουν οι γονείς ότι το παιδί τους έχει αυτισμό, μία έννοια την οποία ούτε οι ίδιοι γνωρίζουν τι είναι, μέχρι τη στιγμή της αποδοχής, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και περνάνε από διάφορα στάδια. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι η σχέση μεταξύ των αντικειμενικών συνθήκων ζωής δεν είναι μια ευθεία γραμμή σε σχέση με την υποκειμενική αποτίμηση. Περνάνε από διάφορες διεργασίες, όπως τις προσδοκίες τους, ψυχολογικές διεργασίες, που τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις αντιμετωπίσουν μόνοι τους. Εμένα ο Μιχάλης μου είναι 10 χρονών. Δεν μιλάει, είναι μηλεκτικός. Υπάρχουν κάποιες εκρήξεις μου όταν δεν του κάνουμε το χατήρι, όταν περιμένουμε αρκετά, παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ, μέχρι να έρθει η σειρά μας στο ταμείο, είναι ανυπόμονος.
Είχαμε όμως και πριν ένα μήνα πήγαμε στην Αθήνα για εξετάσεις για τον μικρό και η εταιρεία αεροπορική μας συμπεριφέρθηκε άψογα γιατί κατάλαβε πως ο μικρός έχει αυτισμό. Και στο αεροπλάνο μέσα, τον πήγαμε στο πιλωτήριο, ερχόντουσαν να του φέρουν μπισκοτάκια, μας ρώτησαν αν χρειαζόμαστε κάτι. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που πηγαίναμε στην παιδική χαρά, υπήρχαν τα παιδιά της τυπικής εκπαίδευσης και έβλεπαν τον Μιχάλη μου που πήγαινε κοντά τους και έλεγε φύγε από εδώ καθυστερημένα, δεν σε θέλουμε. Υπάρχει αυτή η πικρία, γιατί η γλώσσα δεν έχει κόκαλα, όμως ο καλά τσακίζει, που ένα παιδάκι, ας πούμε, 7 χρονών με αυτό που είπε, με έκανε και αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Αλλά κρατήθηκα, κατάπια τη γλώσσα μου, δεν είπα κάτι και μετά λέω, όχι, θα καθίσει να παίξει μαζί σου, η παιδική χαρά είναι για όλους. Η εκκλησία είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο, λέω συχνά. Και οι άνθρωποι που το καταλαβαίνουν αυτό περισσότερο είναι οι άνθρωποι που θεωρούμε εμείς ότι έχουν ένα πρόβλημα. Γιατί ένας άνθρωπος με αυτισμό, ας πούμε, μια και αυτό συζητάμε τώρα, έχει ένα έντονο ψυχισμό. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε εμείς, αλλά ο ψυχισμός των ανθρώπων αυτών είναι πολύ έντονος. Μπορεί να τους παρατηρούμε εμείς και να βλέπουμε ότι δεν αντιδρούν, αλλά μέσα τους αντιδρούν πολύ περισσότερο από ό,τι αντιδρούμε εμείς. Μου είναι πολύ σημαντικό όσο μπορούμε να σταθούμε δίπλα σε αυτόν τον αγώνα που κάνετε, δίπλα στις δομές εκπαίδευσης που υπάρχουν για τα παιδιά, στο Σβουρένιο, στο ΕΕΚ. Μάλιστα πρέπει να κάνουμε αγώνα για να προχωρήσουμε και στη δημιουργία και άλλων δομών. Εδώ θα αναφέρω κιόλας έτσι μια συνεργασία που έχω ξεκινήσει με το ΚΕΔΑΣΥ, προκειμένου να ξεκολλήσει λίγο αυτή η διαδικασία για τη δημιουργία ενιαίου γυμνασίου λυκείου, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, παιδιά τα οποία τα αυτονόητα τα έχουμε συγκεντρώσει, λοιπόν γνωρίζουμε τα άτομα, τον αριθμό των ατόμων, θα πρέπει να δώσουμε ακριβώς για τα αυτονόητα, θα πρέπει να δώσουμε αγώνα και θα τον δώσουμε τον αγώνα. Και εγώ ήθελα από τη μεριά μου να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση και αυτό που κατάλαβα ότι μπορεί να γίνει μια συμπερίληψη αβίαστα χωρίς να δείχνουμε με το δάχτυλο. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε το Σβουρένιο από τα ΠΜΕΑ όλα αυτά τα χρόνια για τις δράσεις σας, το εκπαιδευτικό προσωπικό και όλο το προσωπικό και εσάς τους γονείς. Και αυτό που καταλαβαίνω ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι η δεύτερη γονείς των παιδιών. Εγώ θέλω να συγχαρώ τους γονείς που είναι εδώ πέρα σήμερα, γιατί όντως όλα ξεκινάνε από την οικογένεια. Να συνεχίσετε να είστε ευαίσθητοι. Να συνεχίσουμε και εμείς να είμαστε ευαίσθητοι, γιατί πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι, γιατί τα συγκεκριμένα παιδιά και όχι μόνο με τον αυτισμό, γενικότερα με αυτά τα οποία ασχολείστε, μας έχουν ανάγκη όλους. Όπως γνωρίζετε, σε ένοπλες δυνάμεις δεν περισσεύει κανείς. Άρα λοιπόν όλοι έχουν τη θέση τους για να εκπληρώσουν τη ζητία, είτε είναι... Πολύ σωστά αυτό που είπατε. Επομένως, επειδή εμείς προσαρμόζουμε τη συμπεριφορά και όλοι είναι... όχι ευχαριστημένοι, χαρούμενοι και υλοποιούν τη θητεία τους, έτσι πιστεύω και η κοινωνία θα πρέπει σιγά σιγά να μπει σε αυτό το δρόμο. Η οικογένεια είναι βασικό στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό, δηλαδή εμείς εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας και οι δάσκαλοι, γιατί και αυτοί τα έχουν 8 ώρες την ημέρα. Απλώς πρέπει η πολιτεία να βρει έναν τρόπο μέσα από τους δασκάλους να επικοινωνήσει αυτό και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και σαν μαμάδες και σαν γιαγιάδες να φροντίσουμε αυτό να το μεταφράσουμε στα παιδιά μας. Περίπου 700.000 Τούρκοι τουρίστες εκτιμάται ότι θα επισκεφθούν μέσα στη σεζόν τα νησιά της Δωδεκανήσου στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος χορήγησης βίζας που συμφωνήθηκε ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για τουρίστες που θα επισκεφθούν τα 5 νησιά της Δωδεκανήσου, μεταξύ των οποίων είναι και η Κος, για τα οποία θα λειτουργήσει το ειδικό αυτό καθεστώς και μάλιστα τα νούμερα παραπέμπουν στην κίνηση της γραμμής κατά τα έτη 2018-19, όταν είχε σημειωθεί ρεκόρ όλων των εποχών.
πλημμύρισε παιδικά χαμόγελα η Δημοτική Βιβλιοθήκη ΚΟ στην ανοιχτή εκδήλωση για παιδιά και φίλους του παιδικού βιβλίου σε ένα απόγευμα με αφήγηση παιδικών παραμυθιών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου και με προσκεκλημένους συγγραφείς παιδικών βιβλίων του τόπου μας, την κυρία Ελένη Διακοπαναγιώτη και τον κύριο Γιάννη Διακομανόλη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση του Τμήματος Πολιτισμού και του Τμήματος Παιδικών Σταθμών του Δήμου της ΚΟ. Αξίζει να σημειωθεί η ανακοίνωση των δύο αντιδημάρχων που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση για περαιτέρω συνεργασία με διοργάνωση παιδικών εκδηλώσεων για την νεολαία του νησιού μας. Σίγουρα σου έχει συμβεί να ξυπνάς μία μέρα και να σου φταίνε όλα. Τα μαλλιά σου να είναι σαν θάμνος. Τα κορνφλέξ να μην είναι τόσο τραγανά και το γάλα να μυρίζει γαλατίλα. Τα παπούτσια σου να σε χτυπάνε στο σχολείο και να περπατάς έτσι χάλια. Η τσάντα σου να σου φαίνεται πολύ βαριά από τα βιβλία και να μην μπορείς να τη σηκώνεις μόνος σου. Και γενικά να μην θέλεις τίποτα. Εμένα μου συμβαίνει πολύ συχνά να νιώθω έτσι, που κανονικά σήμερα, λέει το κορίτσι η Χλόη, είναι Σάββατο και έπρεπε να ξυπνήσω, να πάω στις μαμάς μου το δωμάτιο, να ανέβω στο κρεβάτι της, να κοιμηθώ με τη μαμά μου και τον μπαμπά μου, που είναι Σάββατο και δεν έχω σχολείο, χοροπηδώντας. Αλλά δεν το έκανα. Γιατί η λέξη ναι έχει χρώμα. Το όχι δεν έχει. Το ναι όμως έχει. Και έπεσε μία βροχή γεμάτη χρώμα. Και η Χλόη ήταν πολύ ευχαριστημένη. Και από Χλόχη έγινα Χλόη και το πρωινό μου έφαγα και με τη μαμά μου έπαιξα και τον μπαμπά μου αγκάλιασα και χάρηκα τόσο πολύ που έφυγε αυτό το σύννεφο, γιατί πώς θα μπορούσα τόσο μικρό κοριτσάκι να εξηγήσω στον μπαμπά μου γιατί εκείνη την ημέρα δεν ήμουνα καλά και έλεγα πάντα όχι. Και όταν συννεφιάζω καμιά φορά σκέφτομαι αυτό το παλιό σύννεφο και την αστεία του τη φάτσα που το διώξαμε και χαμογελάω και έρχεται η λιακάδα ακόμα κι αν έξω βρέχει. Παγκόσμια μέρα παιδικού βιβλίου σήμερα, μια κοινή δράση στο Τμήμα Πολιτισμού με το Τμήμα των Βρεφονιπιακών Σταθμών. Να μας πείτε δύο λόγια για αυτή την όμορφη συνύπαρξη στον υπέροχο εδώ χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Βρισκόμαστε λοιπόν και εμείς στην Ιπποκράτειο Βιβλιοθήκη. Είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε από κοινού με τους παιδικούς σταθμούς και την αντίδημαρχο παιδείας, την κυρία Κατερίνα Χατζηθωμά Κυπρέου. Είναι μια γιορτή για το παιδί. Είναι μια παγκόσμια, όπως είπατε και εσείς, ημέρα παιδικού βιβλίου. Το βιβλίο για τα παιδιά είναι ένας κόσμος που ονειρεύονται, είναι κάτι που τα ταξιδεύει, είναι ο κόσμος ο δικός τους που θέλουν να ζουν πριν να αντιμετωπίσουν, ας πούμε, την πραγματικότητα και τη ζωή όπως είναι στην πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι η δράση αυτή έχει αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Δεν το περιμέναμε, διότι είναι και καθημερινή ημέρα που κάναμε αυτή τη δράση, αλλά έχει πάει πολύ καλά και την έχουμε χωρίσει έτσι σε τρεις φάσεις. Θα πει και η κυρία Ελένη, η Διακοπαναγιώτη, για την αφήγηση, λίγα λόγια. Και από ό,τι βλέπουμε υπάρχει γενικότερα στο πρόγραμμα έτσι, αυτή η συνύπαρξη των παιδικών σταθμών με το Τμήμα Πολιτισμού, μιας και το έμψυχο υλικό παράγει πολιτισμό. Ακριβώς έτσι είναι. Εμείς είμαστε εδώ μαζί με την Αντιδήμαρχο Παιδείας να κάνουμε πολλές δράσεις από κοινού, οι οποίες αφορούν γενικότερα την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τα σχολεία και γενικότερα το παιδί ως επίκεντρο. Αντιδήμαρχε, οι παιδικοί σταθμοί πάντα πρωτοστατούν σε τέτοια είδους παγκόσμιες ημέρες και κυρίως που αφορούν το παιδί. Σήμερα λοιπόν όλες εδώ οι δασκάλες και βλέπουμε ότι η απήχηση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη, έχει μεγάλη προσέλευση. Ναι, ναι, πραγματικά. Για καθημερινή ημέρα που οι γονείς δουλεύουν, έχουμε αρκετά μεγάλη συμμετοχή και όπως είπε και η Μαντίνα, ήταν μια σκέψη που κάναμε από κοινού και χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι έχουν συνδράμει και οι δασκάλες σε αυτή την όμορφη δράση και οι γονείς από τους σταθμούς έχουν ενημερωθεί και λίγο πιο μεγάλα παιδιά σε ηλικία έχουν έρθει και έτσι ζωντανέψαμε και την βιβλιοθήκη του Δήμου μας. Με αφορμή αυτό δίνουμε και σε κάθε παιδί το βιβλίο που έχει γράψει η Ελένη Διακοπαναγιώτη, ο δικός μου παππού,
Ανθρώπους, το οποίο έχει γίνει έκδοση από την αστική εταιρεία Ιπποκράτης. Κάθε παιδί φεύγοντας παίρνει μαζί του αυτό. Έχουμε δασκάλες οι οποίες κρατάνε τα παιδιά με εικαστικές δημιουργίες, κάνουν κάποια πράγματα, ζωγραφίζουν και αφηγούνται στο προηγούμενο κομμάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή και δεν θα μείνουμε σε αυτό. Θα συνεχίσουμε και με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού να κάνουμε δράσεις για τα παιδιά, γιατί νομίζω ότι το αξίζει η κόσμο να έχει τέτοιες δράσεις στα απογεύματα για να απασχολούν τα παιδιά τους και να μην είναι, ας πούμε, στην τηλεόραση. Οπότε έχει να κάνει και αφορά το παιδί, σίγουρα είμαστε όλοι εδώ. Εντάξει, μπορεί κάποιοι να μπορούν, να μην μπορούν να παρίστανται, όμως έχουν βοηθήσει. Γιατί ξέρετε, αυτή την ημέρα είναι μια γιορτή από το πρωί στα σχολεία μας και στα νηπιαγωγεία και στους παιδικούς σταθμούς και στα δημοτικά. Εμείς είχαμε τη χαρά το πρωί να έχουμε στον παιδικό σταθμό Ζυπαρίου προσκεκλημένο τον κύριο Διακομανόλη με τις δικές του ιστορίες, γιατί σήμερα είναι προσκεκλημένη και εδώ και συγγραφής, δική μας συγγραφής. Οπότε έχουμε τη χαρά να κλείσουμε και την δική μας εκδήλωση με τον κύριο Διακομανόλη, θα τον δείτε και αργότερα. Χαρά. Το παραμύθι είναι βασικός τρόπος εκπαίδευσης πια και στους παιδικούς σταθμούς και στα σχολεία μας και στα νηπιαγωγεία μας. Όμως έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση και πολύ όμορφη ανταπόκριση και στους μεγάλους. Και στους μεγάλους αρέσουν τα παραμύθια και τα παιδικά βιβλία. Ξεκουράζουν και χαλαρώνουν και δίνουν τροφή για σκέψη και βοηθούν ακόμα και στην εκπαίδευση των παιδιών. Κύριε Καναβούρα, πάντα είστε κοντά στους φρεπονιπιακούς σταθμούς με την μουσική σας επιμέλεια. Πάντα. Με χαρά το κάνω. Όταν ό,τι έχει να κάνει με το παιδί, νομίζω δεν αφήνει κανένα συγκίνητο. Εμείς διαβάζουμε και βιβλία και διανθίζουμε με τη μουσική τέτοιες δράσεις όλη τη διάρκεια του χρόνου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που και σήμερα που είναι η Παγκόσμια Μέρα του Βιβλίου γίνονται αυτά τα εξαιρετικά πράγματα για τα παιδιά, για τον κόσμο της ΚΟ, του νησιού μας, και χαιρόμαστε πολύ περισσότερο που το χαίρονται τα παιδιά και οι γονείς τους. Κύριε Διακομανόλη, και εσείς ένας τοπικός συγγραφέας, όπως είπε και η κυρία Διακομαναγιώτη, με δική σας συγγραφή βιβλίων, πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά, μιας και είστε και εκπαιδευτικός, να είναι κοντά στο παραμύθι? Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι κοντά στο παιδικό βιβλίο. Και χαίρομαι που μετά τα πέτρινα χρόνια του COVID, ο ΔΟΠΑΒΣ ξανάπλωσε την ομπρέλα του και μπορεί κάτω από τη σκέψη της ομπρέλας αυτής οι διάφοροι παράγοντες και οι οργανισμοί του νησιού να συντονιστούν και να δημιουργήσουν πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Χαίρομαι για τη συνεργασία μας με τον Αρχιμουσικό του Δήμου. Καλή αρχή του εύχομαι στο εγχείρημά του. Είναι παράδειγμα αυτή η εκδήλωση. Πώς μπορεί η ΚΟΣ, η οποία έχει να δείξει και να αναδείξει πολλούς ανθρώπους και να δώσει ευκαιρίες για δημιουργία και χαρά σε πολύ κόσμο, να δημιουργήσει τέτοιες εκδηλώσεις οι οποίες θα δώσουν το έναυσμα στα παιδιά ότι υπάρχει και άλλος δρόμος εκτός από την τηλεόραση και το smartphone. Υπάρχει ο δρόμος του βιβλίου, υπάρχει ο δρόμος της μουσικής, υπάρχει ο δρόμος της δημιουργικής απασχόλησης. Κάτι που έχουμε ξεχάσει και τα οποία το COVID δεν μας βοήθησε να το ξαναβρούμε σε πολύ εύκολο. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που ο Δήμος ξανέπιασε το νήμα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εκδηλώσεις αυτές. Σεισμός 4,2 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες στις 4:33 το απόγευμα ανοιχτά της Σύμης. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 13 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νησιού, με εστιακό βάθος 17,1 χιλιόμετρα, ενώ έγινε αισθητός και στο νησί μας. Στα μπλε φωταγωγήθηκε το Δημαρχείο ΚΟ με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον αυτισμό. Το μπλε έχει καθιερωθεί διεθνώς ως το χρώμα του αυτισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία είναι της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Σταματία Κανταρζή, στο πλαίσιο της ευρύτερης ενημέρωσης για τον αυτισμό με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα με μια σειρά εκδηλώσεων. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο στήριξης των ατόμων με αυτισμό, καθώς επίσης και για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για το θέμα αυτό. 2 Απριλίου, Παγκόσμια ημέρα για τον αυτισμό, χρώμα του αυτισμού το μπλε, και έτσι και εμείς ανάψαμε το φώτο εδώ στο Δημαρχείο, μπλε. Μπλε είναι το χρώμα που θα ανάψουν σήμερα τα κτίρια σε όλο τον κόσμο. Διάβαζα ότι ακόμη και αρχαιολογικοί χώροι και στην Αθήνα, δηλαδή, θα είναι όλα αναμένα, έτσι και εμείς ανάψαμε. Είμαστε εδώ και ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς πάρα πολύ
που σήμερα όλη μέρα είσαστε δίπλα μας σε όλες τις δράσεις του Σβουρένιου Κταπμέα από το πρωί, μοιράζοντας φυλάδια. Και αύριο θα σας περιμένουμε στις 10.30 ώρα, όπου θα γίνει ενημέρωση στο χώρο του Σβουρένιου. Σήμερα η μέρα ευαισθητοποίησης και βλέπουμε ότι τα επιστημονικά στελέχη του Σβουρένιου είναι παρόντες όλοι για να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για αυτήν την ημέρα. Mm-hmm. Ο αυτισμός είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή την οποία πρέπει να γνωστοποιήσουμε σε όλο τον κόσμο, σε όλο το κοινωνικό σύνολο του νησιού, ώστε να έρθει πιο γρήγορα η αποδοχή και η ευαισθητοποίηση του κόσμου. Γιατί ξεκινάει τόσο από εμάς, τους γονείς, και μετέπειτα στο κοινωνικό σύνολο. Αποδοχή και ένταξη στην κοινωνία. Θεωρείτε ότι είναι ταμπού, ειδικά στις μικρές κοινωνίες? Δυστυχώς ακόμα ναι. Γι' αυτό και προσπαθούμε καθημερινώς μαζί με την επιστημονική ομάδα μας, το Σβουρένιο ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Την πλήρη εγκατάλειψη της ίμης με κίνδυνο ακόμα και τη ζωή των κατοίκων του νησιού και διάλυση της δημόσιας υγείας φέρνει για μία ακόμη φορά στη Βουλή ο δωδεκανήσιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης και τέως υφυπουργός πολιτισμού τουρισμού με αφορμή το γεγονός πως σήμερα στη ίμη υπηρετεί μόνο ένας αγροτικός ιατρός. Η ερώτηση κατατέθηκε την 3η 2 Απριλίου και απευθύνεται στον Υπουργό Υγείας κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Το Ραμαζάνι είναι μια θρησκευτική γιορτή για τους μουσουλμάνους. Μια γιορτή κατάνοιξης και ελεημοσύνης σε όσους έχουν ανάγκη. Εν ώψη του Ραμαζανιού, στις 10 Απριλίου, ο Οργανισμός Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφκο προέβη στην διανομή τροφίμων σε ευπαθείς οικογένειες του νησιού, όπως σημείωσε στις δηλώσεις της η πρόεδρος κυρία Ελβάν Κοντζαογλάν, η οποία απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στο δείπνο Ιφτάρ, όπου θα προσφερθεί δωρεάν φαγητό στο εστιατόριο Αλής, ενώ θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λειτουργία στο τζαμί Γαζί Χασάν στο Πλατάνι. Πρόεδρε, εν ώψη του Ραμαζανιού, το Βακούφ πραγματοποιεί κάποιες δράσεις. Θέλω να μας πείτε σχετικά με τη διανομή τροφίμων που έγινε προημερών. Πριν μερικές μέρες, όπως κάθε χρόνο, μοιράσαμε πάλι τρόφιμα μακράς διαρκείας σε άπορους, χείρες, χείρους, κόους συμπολίτες μας. Εκτός από αυτό όμως πραγματοποιούνται και οι λειτουργίες στο τζαμί. Φυσικά έχουν ξεκινήσει εν ώψη του Ραμαζανιού από την πρώτη μέρα να γίνονται όλες οι λειτουργίες στο τέμενο πάνω στο Πλατάνι και την Παρασκευή που θα παραθέσουμε και το γεύμα που κάνουμε όπως κάνουμε κάθε χρόνο για το Ιφτάρ δηλαδή. Μετά στις 10 η ώρα θα πάμε πάνω στο τζαμί όπου όπως και πέρυσι ο ημάμης μας θα ανοίξει και θα βγάλει την τρίχα του Μωάμεθ. Άρα δηλαδή μετά, αμέσως μετά το δείπνο θα πραγματοποιηθεί αυτή έτσι όλο το τελετουργικό. Όλο το τελετουργικό στις 10 η ώρα το βράδυ. Και θα είμαστε εκεί. Φαντάζομαι ότι θα γίνει και αυτό στο τζαμί και όχι όπως πέρυσι. Φυσικά θα γίνει στο τζαμί. Πέρυσι ήταν λίγο οι συνθήκες ακατάλληλες γιατί δεν είχε τελειώσει ακόμα το τζαμί. Φέτος είμαστε στην ευχάριστη θέση. Όλες μας οι λειτουργίες και όλα όσα πρέπει να γίνονται το Ραμαζάνι να γίνουν στο χώρο που πρέπει να γίνονται, στο τζαμί δηλαδή. Για όσους συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν, να μας πείτε δύο λόγια και το γεύμα Ιφτάρ και το ποιοι είναι προσκεκλημένοι. Ποιοι δηλαδή μπορούν να παρευρεθούν σε αυτό το δείπνο. Θα γίνει στις 7 η ώρα το απόγευμα στο εστιατόριο Αλή. Είναι όλοι οι κόοι συμπολίτες μας καλεσμένοι, μουσουλμάνοι, χριστιανοί, δεν κάνουμε εξαιρέσεις, όπως κάθε χρόνο για να φάμε, να ανοίξουν την νηστεία τους, δηλαδή 8 παρά που ανοίγουν την νηστεία, όσοι νηστεύουν, και να φάμε όλοι μαζί ένα γεύμα για το καλό, για το Ραμαζάνι. Να μας πείτε και έτσι λίγα λόγια για τόσο από την γιορτή του Ραμαζανιού. Γνωρίζουμε ότι θα έρθουν αρκετοί συμπατριώτες σας από το Ενελεκανασό και όχι μόνο για τις ημέρες αυτές, μιας και έχει ανοίξει και η βίζα με την Σέγγεν. Να μας πείτε, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο κομμάτι αυτό του θρησκευτικού τουρισμού? Από ό,τι μαθαίνω, ναι, υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι που θέλουν να επισκεφτούν την ΚΟ. Έτσι κι αλλιώς και κάθε χρόνο βλέπουμε ότι έρχονται πάρα πολύ πλέον στην ΚΟ. Ενώ παλιότερα δεν είχαμε τέτοια ροή από απέναντι. Τώρα και με τη βίζα που έχει διευκολυνθεί η κατάσταση, πιστεύω ότι θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο και καλό είναι τα μαγαζιά, αν μπορούν, να ετοιμαστούν έτσι ώστε να μπορούν να υποδεχτούν αυτούς τους ανθρώπους. Το Μπαϊράμι μας είναι στις 10 Απριλίου, άρα οι άνθρωποι αυτοί από τις 8-9 θα ξεκινήσουν να έρχονται. Καλό είναι, αν μπορούν οι μαγαζότερες, να εξυπηρετήσουν και τους ανθρώπους
Αυτούς. Έγραψε λοιπόν αυτό το παεραμιού. Τι άλλες εκδηλώσεις και κυρίως θρησκευτικού τύπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα μέχρι την κορύφωση εκείνης της ημέρας? Απλά είναι το Ιφτάρ. Εμείς καθ' όλη τη διάρκεια του Ραμαζανιού δεν κάνουμε κάποια εκδήλωση. Mm-hmm. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε οι μουσουλμάνοι είναι να παραθέσουμε ένα γεύμα το Ιφτάρ και να φάμε, ας πούμε, με τους άλλους συμπολίτες μας. Την ημέρα του παεραμιού, την πρώτη μέρα, αυτό που κάνουμε όλοι είναι να πηγαίνουμε στα σπίτια των συγγενών, των μεγάλης ηλικίας ανθρώπων, στις γιαγιάδες, στους παππούδες, να λέμε χρόνια πολλά, τα παιδιά να μπαίνουν τον πουναμά τους, όπως είναι και τα Χριστούγεννα, μετά να μαζευτούμε στο τραπέζι το μεσημέρι να φάμε όλοι μαζί και το βράδυ να πάμε σε κάποιο κέντρο διασκέδασης και να διασκεδάσουμε. Τώρα δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθεί εν όψη του Μπαϊραμιού κάποια βραδιά, κάποια εκδήλωση, δηλαδή θα γίνει κάτι συγκεκριμένο. Προς το παρόν δεν ξέρω, δεν γνωρίζω κάτι. Η περισυλλογή μεμονωμένων ογκωδών αστικών απορριμμάτων γίνεται μόνο κατόπιν συνεννόησης, ενημερώνει ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού, Σεβαστιανός Παρβέρης, εν όψη της προετοιμασίας των επιχειρήσεων για τη σεζόν. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να βγάλουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο την ημέρα που τους ενημερώνουν η Υπηρεσία Καθαριότητας ή η κοινότητα ότι θα περάσει το ειδικό απορριμματοφόρο και να τα τοποθετούν σε σημείο που να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία οχημάτων ή πεζών, επισημαίνει ο κ. Παρβέρης, ο οποίος απευθύνει έκκληση επικοινωνίας για εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων μόνο κατόπιν συνεννόησης στα τηλέφωνα 22-42-021-111 και 22-42-360.000. Πρόεδρε, σχετικά με μια ανακοίνωση που έχει βγάλει η Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού αναφορικά με τα ογκώδη αντικείμενα που παραθέτουν συμπολίτες μας σε αυτή την περίοδο, να μας πείτε τι ακριβώς προτείνετε στους κατοίκους της περιοχής. Καλημέρα σας, κύριε Πολίτου. Να ευχηθώ, ξεκινώντας, καλό μήνα. Καλή σεζόν σε όλους. Νομίζω ότι η Άνοιξη έχει κάνει αυτή την παρουσία της. Έτσι έχει γεμίσει με όμορφα χρώματα η φύση. Όλοι έχουν επιστρέψει στις επιχειρήσεις τους, ετοιμάζονται πυρετοδός για τη σεζόν, κάνουν τις απαραίτητες εργασίες. Και σε αυτό το σημείο, ως κοινότητα Ασφενδιού, βγάλαμε μια ανακοίνωση. Γιατί πρέπει να φροντίσουμε η πρώτη εικόνα που θα συναντήσουν οι τουρίστες επισκέπτοντας και το Σφενδιού που αφορά εμάς αλλά και γενικότερα το νησί να είναι η καλύτερη δυνατή. Γιατί δεν μπορώ να σας κρύψω ότι συναντώ μία εικόνα γενικότερα στο νησί αλλά και στο Σφενδιού η οποία δεν μας τιμάει και νομίζω ότι πρέπει λίγο να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν εκτελούμε εργασίες, είτε αφορά κλαδεύσεις, είτε των γκαζών. Είτε... Προετοιμασία, φαντάζομαι, και για την θερινή περίοδο. Εννοείται. Όλοι κατανοώ απόλυτα τους επαγγελματίες, γιατί και εκείνοι αγωνιούν, τρέχουν να προλάβουν τη σεζόν, να κάνουν τις εργασίες. Αλλά το να κάνουμε τις εργασίες ή να βγάζουμε ογκώδη αντικείμενα, είτε κάποια έπιπλα, πλυντήρια, να τα αφήνουμε στο δρόμο χωρίς να έχουμε έρθει σε επικοινωνία. Είτε με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, είτε με την Κοινότητα Ασφενδιού που αφορά εμάς. Είναι πολύ δύσκολο, καταλαβαίνετε, να γνωρίζουμε πού υπάρχουν αντικείμενα. Γι' αυτό και θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους δημότες. Για να το λέτε αυτό, Πρόεδρε, υπάρχουν προφανώς σε κάποια καταγεγραμμένα τέτοια περιστατικά. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αντικρίζω καθημερινά αυτές τις εικόνες. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο τα ογκώδη αντικείμενα ή κλαδιά. Υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που συναντώ, δηλαδή κάποιος κάνει οικοδομικές εργασίες και τα εναποθέτει οπουδήποτε βρει. Δηλαδή αυτό είναι λυπηρό. Δηλαδή δεν μας τιμάει, όπως είπα. Πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι δημότες ότι όταν εκτελούν οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να έρχονται σε συνεννόηση με τον αρμόδιο εργολάβο να φέρνει κάδο, να μπορούν να νοικιάσουν και το κόστος είναι πολύ χαμηλό. Και μπορούν να πετάνε το οτιδήποτε είναι αυτό και μετά εργολάβος να το παίρνει. Και ο Δήμος απαγορεύεται να πάρει οικοδομικά υλικά. Και το συναντώ πολύ συχνά αυτό το φαινόμενο και να με στεναχωρεί. Απλώς θέλω τη συνεργασία και των Δημοτών, γιατί και ο Δήμος, όπως γνωρίζετε, είναι υποστελεχωμένος και δεν είναι καραμέλα. Είναι πραγματικότητα. Είναι λιγοστές. Θα λίγο τα τηλέφωνα που μπορούν οι συμπατριώτες μας να απευθυνθούν, ώστε όταν έχουν ογκώδη αντικείμενα να πάρουν την υπηρεσία και να κάνουν την σχετική συνεννόηση. Βεβαίως. Θα μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμμή Δημότη, με το 22-42-0-21-111,
το οποίο θα περνιέται το αίτημα και στη συνέχεια θα τους καλεί η υπηρεσία περιβάλλοντος για να προχωρήσει σε ένα αποκομιδί και με την κοινότητα Σφενδιού, με το 22-43-60.000 που είναι η κοινότητα Σφενδιού και μπορεί να περνιέται πάλι στο σύστημα το αίτημά τους να καταγράφεται και μετά σε συνεννόηση με την υπηρεσία να γίνεται η αποκομιδή και να μην συναντάμε στους δρόμους, σε κεντρικά σημεία αυτή την εικόνα. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι ευθύνη όλων μας το να προστατεύσουμε τον τόμο μας και να έχουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα και για εμάς, αλλά και για τους πρώτους επισκέπτες που, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, ήδη βρίσκονται στο νησί μας. Και πάμε να δούμε τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Συνεχίζει τις παραστάσεις η θεατρική ομάδα Πηλίου με το έργο «Άντρες έτοιμοι για όλα» στις 5, 6 και 7 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την κράτησή τους στα τηλέφωνα 699-352-5046 και 694-62-80-336. Τα έσοδα από την παράσταση θα διατεθούν για κοινοφελείς σκοπούς. Το έργο είναι κατάλληλο για ηλικίες άνω των 15 ετών. Η μερίδα για την ιατρική πρόληψη στην προσχολική ηλικία συνδιοργανώνουν το 4ο και 8ο νηπιαγωγείο ΚΟ και το 1ο του Πηλίου την Κυριακή 7 Απριλίου στις 11 το πρωί στο Λαογραφικό Μουσείο ΚΟ με ομιλητές τον οδοντίατρο Δημήτρη Βραχνά, την οφθαλμίατρο Κατερίνα Γαβαλά, τον οριλά Βαγγέλη Νικολαίδη και την παιδίατρο Ξανθή Πισημαντήρη. Στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση και στη διενέργεια αρχαιρεσιών καλεί τα μέλη του ο Κυνηγετικός Σύλλογος ΚΟ την Κυριακή 7 Απριλίου στις 10 το πρωί στην αίθουσα Αγίου Γεωργίου στο Πηλί. Λόγω της διεξαγωγής αρχαιρεσιών τα μέλη οφείλουν να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους. Την Κυριακή επίσης, 7 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα, οι εκλογές των Ποντίων ΚΟ, ο Ξενιτέας, στα γραφεία του Συλλόγου στην Οδό Αντιναβάρχου Ιωαννίδη 6. Και πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι την αθλητική επικαιρότητά μας με τον Γιώργο Πίτση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνολικά 24 αναμετρήσεις θα διεξαχθούν από 3 έως 11 Απριλίου στα γήπεδα της Δωδεκανήσου. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει ο τελικός των Ιαννίδων η Άλυσο σε ΑΚΑ την Κυριακή στις 12, ο δεύτερος τελικός των γυναικών Διαγόρας Ιπποκράτης το Σάββατο στις 7.30 και το Κλειόβολος Λίνδου Διαγόρας για το πρωτάθλημα των Παγκορασίδων. Στα νικηφόρα αποτελέσματα επέστρεψε ο Απόλλων Γαλιφιών που επικράτησε με 6-0 του ΠΑΟΚΟ στο γήπεδό του, στο μάτς που έριξε την αυλία της 27ης αγωνιστικής στην Α κατηγορία. 2 γκολ πέτυχε ο Βίλγκεν Λαγκεσίρα και από ένα η Μαγιόγλου Χατζικοσμάς Παπαρίζος και ο Νεαρίος Κυριαζής. Την προσεχή Τετάρτη 10 Απριλίου, η μεικτή μας ομάδα Under 16 θα φιλοξενήσει την αντίστοιχη της Εύβοιας στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 3 στο ΕΑΚ Ρόδου και ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης για την επόμενη φάση του θεσμού. Η μεικτή μας ομάδα Under 16 τερμάτισε πρώτη στην φάση των ομίλων και πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης αφού κληρώθηκε να υποδεχτεί την ΕΠΣ Εύβοιας. Το προσεχές Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί στο Βενετόκλειο το Final Four των Ανδρών. Ο όμιλος Αθλοπαιδιών Κόκκιο ΠΑΟΚ Ρόδου θα διεκδικήσουν τον τίτλο στα Δωδεκάνησα. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν το Σάββατο στις 6 και στις 8 και την Κυριακή η τελική 10 και 12. Η ΤΕΟΠΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της τελικής φάσης. Συνεχίζοντας τις πολύ καλές εμφανίσεις του τελευταίου διαστήματος, ο Δόξο Καρτάμενας πέρασε εμφαντικά από τα Κοσκινού, επικρατώντας με ένα 4 του Διγενή για την 27η αγωνιστική της Α κατηγορίας. Η Μελανόλευκη ήταν καταιγιστική, τιμωρώντας όλα τα λάθη των γηπεδούχων, που από την πλευρά τους έκαναν νέο πισωγύρισμα στην μάχη που δίνουν για την αποφυγή του υποβιβασμού. 2 γκολ πέτυχε Μαλός Χατζηφούντας και από ένα Ζερβός και Συνεσίου για την ομάδα της Δόξας, ενώ ο Μαριάς σκόραρε τον γκολ για τους Κιανόλευκους. Πατρός δεν θα καταφέρει να πάρει την κεφαλιά και τώρα ο Ζερβός τον προλαβαίνει ο Μαριάς, ωστόσο η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, είναι αυτό γκολ και έχουμε το 0-1 για την Δόξα. Στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης, αυτό γκολ από τον Κυριάκο Μαριά στην προσπάθειά του να απομακρύνει. Ο πολύπυρος στόπερ του Διγενή βρίσκει δίκτυα και έτσι η Δόξα ανοίγει το σκορ. Ο συμπαίκτη του γύρισε πίσω στον Μανόλαγκα, αυτός για τον Θύμιο, πιέζει ψηλά η Δόξα. Γίνεται το λάθος από τον Θύμιο, Μανώλης Χατζηφούντας πλασάρει και το 0-2 για την Δόξα Καρδάμενα σε ένα ακόμη τραγικό λάθος στην άμυνα του Διγενή. Το εκμεταλλεύονται οι φιλοξενούμενοι με τον Μανώλη Χατζηφούντα να βρίσκει δίχτυα με ένα πολύ όμορφο πλασέ έξω από την περιοχή στο 24ο λεπτό.
Εκτέλεση, μπαλά πέρασε ο Διακάκης στην κεφαλιά, ο Μαριάς από κοντά. Ο Διγενής επιστρέφει στο παιχνίδι πολύ νωρίς με τον Κυριάκο Μαριά. Από την εκτέλεση του φάουλ από τον Μασάδο, την πρώτη κεφαλιά του Διακάκη. Την επέμβαση του Δημητρίεβιτς, η μπάλα έφτασε στον Μαριά. Μανώλη Χατζηφούντα. Ωραία αλλαγή για τον Συνεσίου, ο οποίος πατά περιοχή. Συνεσίου απέφυγε τον αντίπαλό του, 1-3 για την Δόξα. Απίστευτο αυτό που γίνεται στο γήπεδο Κοσκινού. Κάθε φάση βρίσκει δίχτυα. Ο Γαβριήλ Συνεσίου στο 21ο λεπτό πετυχαίνει το 3-1 για την Δόξα. Του Αναστασάκη ο Δημητρίεβιτς πραγματοποίησε μια σπουδαία επέμβαση και κράτησε το 1-3 για την Δόξα. Η Δόξα η οποία βγαίνει τώρα στην επίθεση με τον Χατζηφούντα, ο οποίος απέφυγε τον Μανόλαγκα και πλασάρει για το 1-4. 1-4 στο 61ο λεπτό με δράστη για δεύτερη φορά στη σημερινή αναμέτρηση τον Μανώλη Χατζηφούντα. Δευτερόλεπτα νωρίτερα ο Διγενής άγγιξε το 2-3, δεν τα κατάφερε με τον Αναστασάκη. Στη συνέχεια της φάσης, έπειτα από κάθετη πάσα του Μάκη Ζερβού, ο Μανώλης Χατζηφούντας κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας και αφού απέφυγε τον goalkeeper του Διγενή, πλάσαρε σε κενή εστία, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 1-4. Νίκη Γοήτριου πέτυχε στο ανοιχτό γήπεδο Πηλίου. Ο Πανιώνιος Λέρου σε ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε. Οι Λεργοί κατάφεραν να πάρουν το Ρώσφυλλο αγώνας με 53-56 με τρίποντο του Γρίλια, 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης. Οι Κιανόλευκοι έκλεισαν χθες τη χρονιά τους, κερδίζοντας με 70-50 το δεύτερο τμήμα του Εσπέρου για την 14η αγωνιστική του εφηβικού πρωταθλήματος. Yeah.
και πάμε να δούμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Με λίγα σύννεφα προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική εντάσεως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε άλλο ένα δελτίο ειδήσεων από το σταθμό μας. Για περισσότερη ενημέρωση, όλα τα ρεπορτάζ και όλα τα δελτία ειδήσεων μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας costv.gr. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας!